με μαύρο μουστάκι και πολύ περισσότερα μαλλιά, ο Ρεμπέτης τότε μιλούσε μόνο για τη μουσική του. Ο τρόπος και το ύφος της ομιλίας του διαφέρουν πολύ. Τα όργανα που χρησιμοποιούμε είναι το μπουζούκι, η γιθάρα, ο μπαγλαμάς, το γόνατο. Είναι όλα στην οικογένεια των μπουζουκιών δηλαδή. Νομίζω αυτά που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο, διότι είναι και τα πιο διαδεδομένα αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος έλεγε τότε στην παρέα του ότι σήμερα ο Αγάθωνας θα πάει στη Eurovision, σίγουρα όλοι θα νόμιζαν πως πρόκειται για αστείο. Πως τότε πες μου βράμισα βραμάν αμάν, δεν είναι αμαρτία. Σήμερα η εικόνα του έχει αλλάξει. Ο Αγάθωνας έχει προσαρμοστεί στην εποχή και το αποδεικνύει με τη συνεργασία του με τα νέα παιδιά. Όταν θα πω πόσο μεγάλη διαφορά έχει η ερμηνεία του τότε και η φετινή του συμμετοχή στον διαγωνισμό και τα συμπεράσματα δικά σας. Γι' αυτό το ρίγνω στο κρασί αμάν αμάν, να φύγει το μεράκι. Η Βαγγελή του Τσουμανάη, η Γοργόνα να ρωτάει, μα βάλε Κωστάκι την καλή κυρά. Επα! Μπορώ!